Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ για την πραγματοποίηση του θερινού σχολείου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, του Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μέσα επικοινωνίας και προσφυγικές μεταναστευτικές ροές, το οποίο θερινό σχολείο διοργανώνεται με την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Ήλιος, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Το πρόγραμμα αυτό, το μεταπτυχιακών σπουδών, το συνδιοργανώνουμε το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τέταρτη χρονιά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι σαν Πανεπιστήμιο Αιγαίου που φιλοξενούμε αυτό το πρόγραμμα εδώ και ελπίζουμε αυτό να συνεχιστεί και στο μέλλον και να πάει καλά. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε εμείς διαθέτοντας κάποιες υποδομές του Πανεπιστημίου αυτή την εποχή που έχουμε και τη δυνατότητα γιατί έχουν λήξει και εξετάσεις και τα μαθήματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ θετική δράση που συμβαίνει. Και εμείς την υποστηρίζουμε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και θέλουμε να συνεχίσουμε να την υποστηρίζουμε και στο μέλλον. Τη Δευτέρα ξεκινάει το θερινό σχολείο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μέσα επικοινωνίας και προσφυγικές μεταναστευτικές ροές. Το θερινό σχολείο διαρκεί 2 εβδομάδες, διεξάγεται τόσο στους χώρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Λόφο, όσο και σε πολλά άλλα σημεία του νησιού τα οποία σχετίζονται με το θέμα το οποίο εξετάζουμε, δηλαδή το προσφυγικό, τις προσφυγικές ροές. Το πρόγραμμα αυτό, όπως προείπα, ξεκίνησε το 2019 και φέτος λειτουργεί για τέταρτη χρονιά και για τρίτη χρονιά πραγματοποιείται εδώ στη Μυτιλήνη το θερινό σχολείο, καθώς την πρώτη χρονιά συνέπεσε με την καραντίνα, όπως πολύ καλά ξέρουμε. Κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας, οι φοιτητές ενημερώνονται, γνωρίζουν τα μέρη και τις τοποθεσίες του ίδιου του ζητήματος των προσφυγικών ροών, δηλαδή που γινόταν η περισυλλογή, που γινόταν η φιλοξενία τους, η φροντίδα της υγείας και όλα αυτά τα πράγματα. Και στη δεύτερη εβδομάδα ασχολούμαστε με την κάλυψη του προσφυγικού από τα μέσα επικοινωνίας. Και εδώ θέλω να σταθώ λίγο. Ως τμήμα επικοινωνίας κάποια στιγμή είδαμε ότι πολλές από τις παρενέργειες εντός εισαγωγικών που συνδέονται με το προσφυγικό, όπως είναι για παράδειγμα η μείωση του τουρισμού και στο νησί και σε άλλα νησιά και φυσικά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, η άνοδος της ακροδεξιάς στη χώρα και διάφορα άλλα τέτοια πολιτικά και όχι μόνο πολιτικά ζητήματα, σε μεγάλο βαθμό συνδέονται όχι τόσο με το ίδιο το ζήτημα ή το πρόβλημα, αν θέλετε, αλλά με την επικοινωνιακή του διαχείριση, με τον τρόπο με τον οποίο λοιπόν καλύπτονται αυτές οι προσφυγικές ροές. Προφανώς η διαχείρισή τους από την πλευρά της πολιτείας παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά από εκεί και πέρα όμως έχει τεράστια σημασία το πώς καλύπτεται. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι, και το ξέρουμε και από έρευνες στο εξωτερικό, όχι μόνο στην Ελλάδα, ότι αυτή η κάλυψη κατά κάποιο τρόπο στιγματίζει τις περιοχές εκείνες τις οποίες εγκαθίστανται έστω προσωρινά οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί ποικίλες αντιδράσεις. Πέρα από αυτό, έχουμε διαπιστώσει ότι κυριαρχούν διάφορα στερεότυπα στην κάλυψη αυτή, όπως για παράδειγμα ότι θεωρούνται εξορισμού απειλή, είτε υγειονομική, είτε πολιτιστική, είτε θρησκευτική, είτε δημογραφική, είτε και πολιτική ακόμα, με κίνδυνο για τα εθνικά συμφέροντα, όπως λένε κάποιοι, ή για παράδειγμα ότι ενώ μιλάμε εμείς για αυτούς, και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, δεν ακούγεται η δική τους φωνή σχετικά με το ποιοι είναι οι ίδιοι και τι ακριβώς θέλουν, για ποιο λόγο έρχονται, πού θέλουν να πάνε και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, κατά τη διάρκεια αυτών των 2 εβδομάδων, οι φοιτητές, Έλληνες και ξένοι, και να σημειώσω ότι φέτος το 50% των φοιτητών μας είναι ξένοι από χώρες όπως είναι ο Καναδάς, όπως είναι η Νορβηγία, η Αυστρία, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Γερμανία και άλλες χώρες, για να μην τις αναφέρω. Συνολικά, ως τώρα, φοιτητές από 15 χώρες έχουν φοιτήσει σε αυτό το πρόγραμμα. Ενημερώνονται λοιπόν για όλες αυτές τις πτυχές του προσφυγικού με γνώμονα και με στόχο να υπάρξει καινούργιες γενιές δημοσιογράφων οι οποίες έχουν μια πιο εμβριθή γνώση του ζητήματος ώστε να το καλύπτουν με αμεροληψία, με ακρίβεια, με αντικειμενικότητα, κυρίως για να αποφεύγονται οι όποιες παρενέργειες μπορούν να δημιουργηθούν και οι οποίες μπορούν να διαταράξουν εσωτερική ζωή
της χώρας, όχι μόνο στην Ελλάδα το ξαναλέω, αλλά και σε άλλες χώρες, γιατί και αλλού έχει συμβεί. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Είμαστε περήφανοι που βρισκόμαστε εδώ. Εγώ ο ίδιος άλλωστε έχω καταγωγή από εδώ. Δεν είμαι ξένος δηλαδή στο νησί. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω ακόμα μια φορά τον κύριο Παπαγεωργίου και συνολικά το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, τους συναδέλφους μας στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, για την βοήθεια αυτή την οποία μας έχουν παράσχει ως τώρα. Το πρόγραμμα από του χρόνου και στο εξής θα διεξάγεται αποκλειστικά από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Ωστόσο όμως, όπως είπε και ο κύριος Παπαγεωργίου, η συνεργασία μας δεν πρόκειται να σταματήσει. Είμαστε συνάδελφοι, συνεργαζόμαστε με γνώμονα αυτό που λέμε την ανέβρεση της αλήθειας ή τέλος πάντων των πραγμάτων, των γεγονότων όπως έχουν, για να το πω λίγο διαφορετικά. Και ελπίζουμε αυτό να είναι μια μικρή συνεισφορά στην βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών της κοινωνίας συνολικά. Μια μικρή, αλλά έστω συμβολή. Όπως είπατε, έρχεστε τα τελευταία χρόνια εδώ στην Λέσβο. Έκανατε συναντήσεις τόσο εσείς όσο και οι φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος με φορείς εδώ της Λέσβου, με κατοίκους, με ανθρώπους τέλος πάντων που έχουν υπό την οποιαδήποτε μορφή διαχείριση με το προσφυγικό ζήτημα. Έχετε παρατηρήσει κάποια μεταστροφή της τοπικής κοινωνίας στα ζητήματα του προσφυγικού και όσον αφορά και τον λόγο, τον διάλογο και την ορολογία που χρησιμοποιείται, αλλά και την ιδεολογική, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών μεταστροφή αυτή. Την έχετε παρατηρήσει, την έχετε καταγράψει? Ναι. Αυτό το οποίο ξέρουμε και δεν το ξέρουμε εξ εμπειρίας, μιλώντας μόνο με τους ανθρώπους, δηλαδή εδώ στο νησί, αλλά και σε άλλες περιοχές, είναι ότι από το 2015 και μετά, από το καλοκαίρι του 2015 και μετά, όταν υπήρξε μια πιο θετική στροφή και της πολιτείας και των μέσων επικοινωνίας προς το προσφυγικό και το μεταναστευτικό γενικότερα, μειώθηκε αισθητά η χρήση του όρου λάθρο μετανάστες. Απροπώ να σας πω ότι επειδή διδάσκουμε, το πρόγραμμα είναι αγγλόφωνο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μεταφράσουμε τον όρο αυτό στα αγγλικά. Στην πραγματικότητα δεν μεταφράζεται ακριβώς ο όρος αυτός. Έχει μειωθεί αισθητά η χρήση του όρου λαθρομετανάστες, κυρίως σε ό,τι αφορά τους δημοσιογράφους. Και αυτό είναι ένα θετικό αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα υπήρξε μετά το 2015 και κυρίως μετά το 2016, δηλαδή μετά την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, υπήρξε μια επιδείνωση του κλίματος σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες, το οποίο ήταν καθολικό στην Ελλάδα. Υπήρξε μια μεταστροφή κυρίως διαφόρων ηγεσιών, πολιτικών ηγεσιών, ιεραρχών, πρέπει να το πούμε και αυτό, και αρκετών μέσων επικοινωνίας. Γεγονός το οποίο οδήγησε και στη μεταστροφή μέρους των πολιτών, με τρόπο ώστε άρχισαν να έχουν μια πιο αρνητική στάση εναντίον των προσφύγων και μεταναστών. Και πρέπει να πω με τα λύπης μου ότι σε αυτό επένδυσαν πάρα πολύ πολιτικοί για να εκλέγουν. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να σας πω κάτι σημαντικό. Μεταξύ των άλλων, αυτό που κάνουμε στο θερινό σχολείο είναι να φέρνουμε σε επαφή τους φοιτητές με κατοίκους κάποιων χωριών στο νησί. Είναι εκπληκτικό, το έχουμε κάνει δύο φορές και το έχουμε διαπιστώσει αυτό, ότι οι κάτοικοι, ιδιαίτερα οι μεγαλύτερες ηλικίες κάτοικοι των χωριών, όχι εδώ στην πόλη τους όπου λέω, στα χωριά της Μυτιλήνης, έχουν μια εξαιρετικά αλλοιωμένη, θα έλεγα, ανακριβή εικόνα για τους πρόσφυγες. Για παράδειγμα, ισχυρίζονταν ότι οι πρόσφυγες παίρνουν 70 ευρώ την ημέρα, για παράδειγμα, έτσι. Ή ότι τα χρήματα αυτά έρχονται από τον προϋπολογισμό του ελληνικού κράτους, για παράδειγμα, και διάφορα τέτοια πράγματα. Και ενώ οι άνθρωποι αυτοί ζουν περίπου 20 χιλιόμετρα, 24 πόσο είναι, για παράδειγμα, η Γέρα, από το πρώην, τέλος πάντων, camp, από την πρώην δομή στη Μόρια, η πληροφόρηση, όλη η πληροφόρηση την οποία είχα στην πραγματικότητα ήταν είτε από φήμες είτε από τα μέσα επικοινωνίας. Αυτό ακριβώς είπα πριν, ότι ένα μεγάλο μέρος των παρενεργειών που κάποιοι τις αποδίδουν στο προσφυγικό, όπως λέω, είναι η μείωση του τουρισμού, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον τρόπο με τον οποίο καλύπτει το προσφυγικό. Και ας δώσω ένα παράδειγμα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι είστε. Πίνετε τον καφέ σας χειμωνιάτικα στο Δουβλίνο, έτσι, κάπου εκεί τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη, και σκέφτεστε να πάτε διακοπές. Ωραία. Και λέτε, θα πάω στην Ελλάδα. Και το λέω αυτό διότι όντως υπάρχουν πάρα πολλές διαφημιστικές αναρτήσεις στους δημόσιους χώρους για τους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας. Και διαβάζετε στην εφημερίδα ή βλέπετε στην τηλεόραση μια υπερβολική και υπερβολικά αρνητική περιγραφή του προσφυγικού. Και με τον τρόπο με τον οποίο το αφηγείται αυτό η τηλεόραση, ο αναγνώστης ή ο θεατής έχει την εντύπωση ότι αυτό συμβαίνει είτε σε όλο το νησί, είτε ακόμα και σε όλη τη χώρα. Θα κλείνατε ποτέ εσείς
δωμάτιο ή τέλος πάντων κάποιο χώρο να περάσετε τις διακοπές σας όταν βλέπετε ότι θα πάτε σε ένα τέτοιο μέρος? Προφανώς όχι. Αυτό ακριβώς εννοώ, ότι δεν είναι τόσο πολύ οι ίδιες οι προσφυγικές ροές που δημιουργούν το πρόβλημα, όσο φυσικά η κάλυψη και βεβαίως η διαχείριση από την πολιτεία. Και αυτό αντανακλάται και στους κατοίκους. Και το ξέρουμε όχι μόνο από εδώ, αυτό το ξέρουμε και από την Αθήνα. Όταν συγκρίνουμε, για παράδειγμα, ποια την αντίδραση των κατοίκων στον Άγιο Παντελεήμονα και ποια ήταν δίπλα στον Άγιο Νικόλαο, για παράδειγμα. Και πάρα πολλά τέτοια ζητήματα. Παρακαλώ. Μια σημείωση σε αυτό που λέτε. Θυμήθηκα το τι άποψη είχαν διαμορφώσει οι κλωμαρίτες, για παράδειγμα, εντός νησιού, για το τι συμβαίνει στο νησί τους, μέσα από τα μέσα ενημέρωσης και όχι από το τι βίωναν οι ίδιοι. Για το πώς καλύπτουν τα μέσα ενημέρωσης. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε καθηγητά, το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται τα 4 τελευταία χρόνια, δεν ήταν λάθος. Σωστά. Έχουμε λοιπόν μια εμπειρία το τι άποψη αποκομίζουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έρχονται εδώ, τι εικόνα έχουν πριν έρθουν, τι διαμορφώνουν όταν έρχονται και πώς διαχειρίζονται και το επικοινωνιακό κομμάτι στη συνέχεια στα μέσα. Γιατί περισσότεροι φαντάζομαι ότι είναι οι ίδιοι διαμορφωτές γνώμης ή δουλεύουν, εν πάση περιπτώσει, σε αντικείμενο τέτοιο, στα μέσα ενημέρωσης. Τι μας έχει δώσει λοιπόν η εμπειρία των προηγούμενων 4 ετών για τα στοιχεία που παίρνουν οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται, για την εικόνα του πριν, τα όσα έβλεπαν μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, από το διαδίκτυο, και το τι βλέπουν εδώ? Καταρχήν να πω ότι αρκετοί από τους απόφοιτους μας ήδη απασχολούνται κάπου σχετικά, ενώ με το αντικείμενο των σπουδών τους, αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, κυρίως εκτός Ελλάδος αλλά και εντός της χώρας. Επίσης πρέπει να πω ότι οι περισσότεροι από αυτούς είτε ήδη εργάζονται σε δομές που, αν θέλετε, φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, είτε είναι δημοσιογράφοι. Για παράδειγμα, έχουμε δημοσιογράφο από τον Καναδά, ο οποίος είναι ενεργός δημοσιογράφος, ανταποκριτής, λέει τις ειδήσεις του, δηλαδή στο κανάλι του από την Ελλάδα κτλ. Έχουν μία, θα έλεγα, θολή εικόνα για το προσφυγικό και κυρίως για το προσφυγικό στην Ελλάδα. Βεβαίως, μην νομίζετε ότι η στάση των μέσων και μερίδας ή μεγάλης μερίδας της κοινής γνώμης στο εξωτερικό είναι διαφορετική από την Ελλάδα. Είναι παρόμοια. Και μπορούμε να συζητήσουμε επί μακρόν γι' αυτό και πότε ξεκίνησε. Έτσι. Αλλά είναι παρόμοια. Απλώς εδώ πέρα είναι πάρα πολύ οξυμένη η κατάσταση, επειδή ακριβώς είμαστε η μία από τις τρεις πύλες εισόδου προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και την ευκαιρία να πω ότι φέτος μετακινήθηκαν 100 εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο, και επίσης είναι περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι συγκεντρωμένοι στη Βόρεια Αφρική, οι οποίοι περιμένουν την ευκαιρία ή τη δυνατότητα να έρθουν στην Ευρώπη. Δηλαδή το προσφυγικό είναι κάτι, και πρέπει να το πάρουμε απόφαση αυτό, ότι θα μας απασχολήσει τα επόμενα 50 χρόνια. Δεν λύνεται με τις μεθόδους που χρησιμοποιούμε τώρα. Έτσι. Είναι σαν να παίρνεις ασπιρίνη για τον καρκίνο, δηλαδή, για να το πω λίγο διαφορετικά. Χωρίς φυσικά να έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Άρα λοιπόν έχουν μια γενική και θολή εικόνα. Όμως στην πορεία των σπουδών τους ξεκαθαρίζουν πάρα πολλά πράγματα. Και δεν το λέω αυτό σαν γενική εικόνα, την οποία έχω πρόεδρος αυτού του προγράμματος. Χθες εξέτασα τις εργασίες τους, για παράδειγμα, σε ένα μάθημα. Έβλεπα τις εργασίες τους. Και είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος από το πόσο ακριβή γνώση έχουν αποκομίσει από την ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία, την ελληνική που δημοσιεύεται στα αγγλικά, εννοώ, έτσι, γιατί είναι αγγλόφωνο το πρόγραμμα και οι ξένοι αυτοί είναι επίσης αγγλόφωνοι. Από την εξαιρετικά ακριβή εικόνα που έχουν για το πώς διαχειρίζονται τα μέσα επικοινωνίας ανά τον κόσμο και στην Ελλάδα τους πρόσφυγες και μετανάστες. Είναι εντυπωσιακό, για παράδειγμα, σας πω κάτι που μου έκανε εντύπωση, ότι έχουν προσέξει πως εμείς στην Ελλάδα εννοώ, αλλά και αλλού, όχι μόνο στην Ελλάδα, μην νομίσουμε ότι αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, και αλλού και εδώ στην Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα εδώ, οι δημοσιογράφοι, ενώ μιλάνε πάρα πολύ για τους πρόσφυγες και μετανάστες, σχεδόν ποτέ δεν δίνουν το λόγο στους ίδιους να πούν κάτι για τον εαυτό τους. Γιατί εξ ορισμού θεωρούμε ότι αυτοί δεν ανήκουν στο κοινό μας, ότι αυτοί εξ ορισμού είναι απέναντι, είναι έξω, είναι εξωτερικοί κτλ. Και ενώ εκφέρουμε κρίσεις για αυτούς, δεν δίνουμε το λόγο να απολογηθούν εντός εισαγωγικών, να εξηγήσουν για τον εαυτό τους. Κάτι το οποίο το κάνουμε ακόμα και με τον οποιοδήποτε, αν θέλετε, του φορτώνουμε κάποια κατηγορία στο κάτω-κάτω. Έτσι. Ένα. Ή δεύτερον, ότι το γενικό χαρακτηριστικό είναι ότι τα μέσα επικοινωνίας παρουσιάζουν τους πρόσφυγες και μετανάστες ως απειλή. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Τι απειλή? Υγειονομική, ότι κουβαλάνε αρρώστιες. Το οποίο ιστορικά, ξέρετε, δεν ισχύει. Ήταν οι Ευρωπαίοι που κουβάλισαν εδώ εισαγωγικών αρρώστιες στον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι. Αυτό το ξέρουμε ήδη. Ότι αποτελούν πολιτισμική απειλή, ότι θα αλλοιώσουν τον πολιτισμό.
Δεν υπάρχει πολιτισμός ο οποίος δεν αλλάζει και δεν μεταβάλλεται, έτσι. Πριν από λίγα χρόνια κανείς δεν τρώει καλή φαλάφελ στην Ελλάδα. Σήμερα είναι της μόδας τα φαλάφελ, για παράδειγμα, έτσι. Και πολλά άλλα πράγματα. Ή ότι θρησκευτικοί. Όλοι αυτοί οι οποίοι βλέπουν ως απειλή τους πρόσφυγες και μετανάστες, δεν λαμβάνουν υπόψη ένα βασικό παράγοντα. Ότι οι άνθρωποι αυτοί, αν μείνουν εδώ, που δεν θέλουν να μείνουν εδώ και το ξέρουμε αυτό, θέλουν να πάνε κάπου αλλού, είτε γιατί έχουν συγγενείς, είτε γιατί έχουν καλύτερες ευκαιρίες ζωής, είτε για άλλους λόγους, αν μείνουν ή όσοι μείνουν εδώ, θα ελληνοποιηθούν, θα εξελληνιστούν, αν θέλετε. Κάτι το οποίο το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, με πολλές προηγούμενες γενιές ανθρώπων που ήρθαν από άλλα μέρη και εντάχθηκαν στην ελληνική κοινωνία, είτε και πολύ πιο πρόσφατα με τους Αλβανούς μετανάστες ή με τους μετανάστες από τη Βουλγαρία ή τη Ρωσία ή άλλες χώρες. Αλλά λέω ξανά ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι φοιτητές δηλαδή, οι φοιτητές μας, έχουν μια σχέση με το αντικείμενο. Στην πορεία όμως των σπουδών αποκτούν μια πολύ πιο ευκρινή εικόνα και κυρίως μαθαίνουν πώς να κάνουν ερευνητική δημοσιογραφία επί του προβλήματος, σεβόμενοι πάνω απ' όλα τα γεγονότα, αλλά και τον ακροατή ή τον αναγνώστη τους.